Τι και σήμερα ο Βύρον Πολύδωρας να συγκροτηθούμε για να κυβερνήσουμε το μήνυμά του. Τι είπε για τα μικρά κόμματα, ποιους χαρακτήρισε αμπελοφιλόσοφους. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε σήμερα από το Ζάπιο Αντώνης Σαμαράς, όρθιος και χαμογελαστός, χειροκροτούσε ο Κώστας Καραμανλής. Ταλανίζεται το Λουτράκι για το θέμα του κολυμβητηρίου και την νόμιμη χρήση του στη δικαιοσύνη. Έχουν καταφύγει δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Εκ νέου θα συζητήσει το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη. Ο εγκληματολόγος Γιάννης Πανούσης μιλά στο Σούπερ. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις του Σαββατοκύριακου για το μεταναστευτικό. Ποιες είναι αυτές που ο ίδιος προτείνει. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας σε πολύ λίγο. ΙΑΣ. Φυσικό μεταλλικό νερό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα καυστικός ο Βύρον Πολύδωρας από τον Άφλιο που βρέθηκε σήμερα. Ξεπέλυσε βολές εναντί εκείνων που προωθούν τον κατακαιρματισμό του εκλογικού σώματος και τη μετατροπή του σε μπουλούκι, αλλά και εναντί εκείνων που αμπελοφιλοσοφούν από τις τηλεοράσεις και προτείνουν λύσεις θεωρητικές. Ο Βύρον Πολύδωρας αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διακυβέρνησης της χώρας και μετέφερε το μήνυμα νίκης του Αντώνη Σαμαρά στους Αργολιδείς. Δήλωσε δε προσκυνητής της Αργολίδας, τον υποδέχτηκαν μάλιστα πρωτοκλασάτα στελέχη, αλλά και μέλος μιας διαφορετικής σχολής της πολιτικής, της ανθρώπινης και συναισθηματικής, αρνούμενος να μετατραπεί σε πολιτικό ζόμπι. Την Αργολίδα επισκέφθηκε σήμερα ο Βύρον Πολύδωρας με στόχο να μεταδώσει μήνυμα αισιοδοξίας, νίκης αλλά και συγκρότησης. Να γίνουμε δηλαδή ένας κατακαιρματισμένος λαός με μπουλούκια, μπουλούκια, τι είναι εδώ. Θα κρατήσουμε συντεταγμένα τα τμήματα για να βγούμε από την κρίση και για να, το σοβαρότερο, να κυβερνηθούμε, όχι να διαλυθούμε ως κοινωνία. Αυτό ήρθα να πω. Η κεντρική ιδέα δηλαδή όλου του πολιτικού μηνύματος που σας λέω είναι να κυβερνηθούμε, ναι βεβαίως με Νέα Δημοκρατία, έχει την δικαίωση των προτάσεών της, όλες οι προτάσεις. Ιδιαίτερα καυστικό στάθηκε έναντι του κατακαιρματισμού που επιχειρείται στο εκλογικό σώμα. Εγώ γυρίζω στην μεγαλύτερη, στη Σαχάρα που λέω, της Β' Αθηνών, στη μεγαλύτερη περιφέρεια. Δεν τις είδα αυτές τις φυγόκεντρες τάσεις που θέλουν να εξυπηρετήσουν τα μίντια. Δεν τις είδα. Εκτός αν είναι κρυμμένοι σε τίποτα θαλάμια και λαγούμια και θα βγουν να πάνε στην κάλπη. Δεν γίνονται αυτά. Αλλά και έναντι εκείνων που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης καταθέτοντας προτάσεις και λύσεις θεωρητικές. Έρχονται όλοι οι θεωρητικοί, κάτι οικονομολόγοι, ντρέπομαι και να τους αναφέρω. Με συγχωρείτε δηλαδή γιατί παρελάβουν στις τηλεοράσεις, ντρέπομαι και να τους αναφέρω, και είναι μυαλοπόλες, πουλάνε μυαλό και έχουν τις προτάσεις. Θα τους στείλουμε ένα σημείωμα, λέει, και θα λέει πόσο πληρώνουμε. Το άλλο δεν το πληρώνουμε. Δεν είναι έτσι. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, αναφέρθηκε στη στάση του Κώστα Καραμαλή το 2009 και την απόφαση Παπανδρέου να οδηγήσει τελικά στη μέγενη, ως είπε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τη χώρα. Γιατί το έκανε? Έχετε απασχοληθεί? Γιατί το έκανε? Για τον ίδιο λόγο που δεν αξιοποίησε το ΕΣΠΑ. Για να μην έρθει στη γραμμή της λογικής της Νέας Δημοκρατίας. Να βάλει κάποιον άλλον, έκανε λάθος εκτιμήσεις, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρώπη, σφίξ τους Έλληνες, και εγώ να είμαι ανεύθυνος ως Πασόκ, ένδοξος με τις σοσιαλιστικές μου περγαμινές και πάντοτε γενναιόδωρος και να προσφέρω στο λαό. Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και τις δικές του προβλέψεις, ανέφερε πως δεν μπορεί να προβλέψει αφού οι δημοσκοπήσεις είναι στην ουσία ανύπαρκτες. Πρόβλεψη δεν μπορώ να κάνω. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν έχω καθόλου δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε αυτό? Να σας το πω. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Διότι λένε οι ίδιοι οι δημοσκόποι ότι όταν στους 10 μου απαντούν, δέχονται να απαντήσουν οι 2, δεν έχω μέθοδον μετρήσεως. Και έρχονται και παίζουν χοντρό κουμάρι και μου λένε τα 17 και τα 21 και με κερνάνε ότι προηγούμε 5-10 μονάδες. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα είναι πολύ πιο σκληρά.
Υπάρχει πόνος του λαού. Ποιος θα τον ανακουφίσει? Στάθηκε ενάντια στην πολιτική του μνημονίου και προέταξε όλα εκείνα που μπορούν να αξιοποιηθούν στη χώρα. Έχουμε πλέον εκτήματα να δουλέψουμε και να αναπτύξουμε εδώ στην Ελλάδα. Πίστη χρειάζεται και οργάνωση δουλειάς. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μην πέφτουμε στην ιτοπάθεια. Μην πέφτουμε στην παρέτηση. Ο Βίρον Πολυδώρας δήλωσε προσκυνητής της Αργολίδας και μέλος της ανθρώπινης και συναισθηματικής σχολής της πολιτικής, ενώ έγινε δεκτός με θερμά λόγια από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Αργολίδας, Δημήτρη Σχοινοχωρίτη. Ανήκω σε μια σχολή της ανθρώπινης πολιτικής και μάλιστα πιο εξειδικευμένα, κυρία και κύριοι δημοσιογράφοι, της συναισθηματικής πολιτικής. Εύχομαι αυτή η σχολή της συναισθηματικής πολιτικής να μην καταργηθεί ποτέ, γιατί δεν μπορώ να τη δω. Δεν αποτολμώ να δω ζόμπι να περιφέρονται με τα κομπιούτερς και με κάποιες λύσεις έτοιμες και να παριστάνουν τους προφεσόρους στο λαό. Δεν μπορώ να το δω. Η σκλαβιά που έχει επιβάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ιδιαίτερα στην σκέψη πολλών ανθρώπων, αλλά και σε πολλά μέσα που εκφράζουν την κοινή γνώμη, η φωνή, ο τρόπος, αυτό το αντριλίκι το ιδιαίτερο που έχει ο Βίρονας ο Πολύδωρας, θα πρέπει να μας οδηγεί, να μας κατευθύνει και να μας εμπνέει στους αγώνες. Κύριε Πολύδωρα, δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτά που πιστεύω, αυτά που είπα για το πρόσωπό σας. Ξέρω ότι θα ηγηθείτε αυτού του μεγάλου αγώνα. Η Αργολίδα είναι η δεύτερη πατρίδα σας. Ξέρω τους δεσμούς που σας συνδέει με οικογένειες οι οποίες υπηρέτησαν εδώ την παράταξη. Ψήφο ενίσχυση ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ στην Αργολίδα, παρουσιάζοντας το ψηφοδέλτιό του. Η παρουσίαση έγινε στο εργατικό κέντρο Ναυπλίου. Παρουσία των ιδίων των υποψηφίων από τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε λόγος για την ουσία αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά και για την προσπάθεια τρομοκράτησης του λαού που επιχειρούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Τους υποψηφίους του στην Αργολίδα παρουσίασε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ από το εργατικό κέντρο Ναυπλίου, ζητώντας από τους πολίτες ψήφο στήριξης και ενδυνάμωσης. Να σας παρουσιάσω λοιπόν με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους, τους πέντε υποψηφίους του Συνασπισμού της Ρωσβαστικής Αριστεράς για τον ομό Αργολίδας. Να ξεκινήσω με τον σύντροφο τον Ζαφύρη τον Ανδρέα, είναι δίπλα μου εδώ, εκπαιδευτικός στο 2ο και 3ο Γυμνάσιο Άργους και Κοτσοποδίου, απόφυτος σχολής καλών τεχνών, μεταπτυχιακός στην ειδική αγωγή και συγγραφέας. Μακροχρόνια και σταθερή παρουσία σε κοινωνικά και οικολογικά κινήματα. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Νοτίων Κυκλάδων και μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΕΛΜΕ Λευκάδας, σωματείων φορέων και πολιτών του νομού Αργολίδας, υπερασπίζοντας την αναγκαιότητα της κοινής δράσης και των μνημονιακών πολιτικών και την ταυτόχρονη οικοδόμηση ενός ρεαλιστικού εναλλακτικού προοδευτικού προγράμματος ενθουσίας. Να συνεχίσουμε τη συντρόφισσα την Καρασταμάτη τη Μαρία, αγρότησα, βιοκαλλιεργήτρια, παντρεμένη μητέρα δύο παιδιών. Γεννήθηκε στη Νέα Επίδαυρο, είναι μέλος της ΠΑΜ Κλιγουριού, μέλος του ΠΑΣΟΚΟ στο 88, ιδρυτικό μέλος του ενίου συνασπισμού και τώρα του συνασπισμού. Συμμετείχε στο κίνημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ, στο κίνημα ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ. Ήταν υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το 2009. Ο τρίτος σύντροφος, ο Κοδέλας ο Δημήτρης, γεννήθηκε το 1979 στο Άργος, σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό κίνημα και στο αντιπολεμικό αντιπαγκοσμιοποιητικό. Το 2007 ήταν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία συμμετείχε ανεργά στο κίνημα κατά των διοδίων, όντας και μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού κατά των διοδίων. Πήρε μέρος στις τοπικές αντιστάσεις στο καθεστώς της Τρόικας, σε κινήσεις πολιτών, υποστηρίζοντας την ανάγκη του συντονισμού, της αλληλεγγύης και της λαϊκής οργάνωσης. Είναι μέλος της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδας, παντρεμένος και έχει ένα γιο. Εργάζεται ως γεωπόνος και κατοικεί μόνιμα στο Άργος. Ο τέταρτος σύντροφος, ο Μαραγκός ο Γιάννης, γεννήθηκε το 1964 στο Άργος και από τότε διαμένει εκεί μόνιμα. Είναι παντρεμένος, έχει τρία παιδιά. Από νωρίς εντάχθηκε στην αριστερά, αρχικά στις γραμμές της ΚΝΕ 1980, κατόπιν στον ενίο συνασπισμό και τώρα στο συνασπισμό. Έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης του Σωματείου Οικοδόμων Άργους. Συμμετείχε στη δράση της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Άργους, στην Ομαρχιακή Κίνηση Κοινωνία των Πολιτών. Υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και το 2009.
και να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των υποψηφίων με τον σύντροφο τον Πέτρου τον Πέτρο, φυσικοθεραπευτή στο επάγγελμα, γεννήθηκε το 1957 στους Φούρνους Ερμιονίδας, όπου και διαμένει μόνιμα. Το 1987 εκλέγεται πρόεδρος της κοινότητας Φούρνων, δραστήριο μέλος του ΚΚΕ και τώρα του συνασπισμού. Πρόσφερε και προσφέρει στον αθλητισμό με 25 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ Κρανιδίου, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ερμιονίδας. Τα στελέχη μίλησαν για την κρισιμότητα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, η οποία αποτελεί στην ουσία μια πρώτη νίκη του ελληνικού λαού. Αυτές οι εκλογές, κατά τη γνώμη μας, επιβλήθηκαν από τις μεγάλες κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, και αποτελούν μια πρώτη σημαντική νίκη του λαού απέναντι στους δανειστές και τους πολιτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποφύγουν τις εκλογές. Γιατί φοβούνται την οργή και την αγανάκτηση του λαού, η οποία θα εκφραστεί, όπως πιστεύουμε, και τη μέρα των εκλογών. Οι εκλογές αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, γιατί θα κρίνουν αν θα συνεχιστεί η πολιτική του μνημονίου από τα κόμματα του δικοματισμού και τους πρόθυμους που επιθυμούν να συγκροτήσουν το μεγάλο μνημονιακό συνασπισμό για να περάσουν τα σκληρά αντιλαϊκά τους μέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους πολίτες να μην τρομοκρατηθούν από τα ψευδοδιλήμματα και να ψηφίσουν με συνείδηση. Ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς προβάλλει ως μια δύναμη ελπίδας για τους εργαζόμενους. Όλο αυτό το διάστημα άσκησε σταθερή και συνεπή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, καταθέτοντας προτάσεις από την πλευρά της αριστεράς. Περισσότερο όμως και κύρια, βρεθήκαμε μέσα στους μαζικούς κοινωνικούς αγώνες, ενωτικά, καταθέτοντας τις προτάσεις μας στην κοινωνία, στις πλατείες, στα κινήματα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκαν. Ζητάμε τη στήριξη και την ψήφο των πολιτών, γιατί έχουμε θέσει ως βασικό στόχο την ενότητα της αριστεράς για τη δημιουργία μιας αριστερής κυβερνητικής πλειοψηφίας που θα οδηγήσει στην απεμπλοκή της χώρας μας από τα μνημόνια, που θα προβάλλει την αναδιανομή του πλούτου μέσα από ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα προτάξει τα συμφέροντα των πολιτών και όχι τα συμφέροντα των τραπεζών και των δανειστών.